Η δέσμευση παιδιών επεκτείνεται σε πολλές ομοσπονδίες του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, οι οποίες απαιτούν άδεια μεταγραφής ώστε να επιτρέψουν σε παιδιά των 8, το 10, το 15 και το 17 ετών να αλλάξουν σχολή του αθλήματος με το οποίο ασχολούνται. Όπως αποκαλύπτει το Αντένα Εγώ, πρόσφατα ο ίδιος ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χορού, Πέτρος Πετρίδης, απευθύνθηκε γραπτός προς τα σωματεία σχολές της Ομοσπονδίας του, αναφέροντας ότι τα παιδιά παρενοχλούνται για να μεταπηδήσουν από ένα σωματείο σε άλλο, χωρίς να υπάρχει επαρκής τρόπος να προστατευτούν. Σύμφωνα με την τακτική που ακολουθείτε, παιδιά που έτυχε να αγωνιστούν με ένα σωματείο σε οποιαδήποτε διοργάνωση καθίστανται δέσμια των σωματείων αυτών και χρειάζονται την άδειά τους για να μετακινηθούν σε άλλη σχολή ή σωματείο. 10χρονα, 15χρονα και 17χρονα παιδιά χάνουν το δικαίωμα να ψυχαγωγηθούν, να αθληθούν ή να συναγωνιστούν σε οποιαδήποτε σχολή ή σωματείο επιθυμούν και χρειάζονται την άδεια των σωματείων στα οποία αγωνίστηκαν έστω και για μία φορά για να μετακινηθούν. Ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Καδής απευθύνει έκκληση στους αρμόδιους φορείς να σέβονται και να εφαρμόζουν την νομοθεσία που έχει σχέση με τα δικαιώματα των παιδιών. Καλούμε τις ομοσπονδίες να προσαρμόσουν και τα καταστατικά και τους κανονισμούς τους στη βάση αυτής της νομοθεσίας και βέβαια τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού να επιβλέψει αυτή τη διαδικασία. Για τους κανονισμούς που ακολουθεί ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού για μεταγραφές παιδιών κάτω των 18 ετών, μίλησε η πρόεδρος του οργανισμού, Κλέα Παπαέλληνα. Διέπονται από τα καταστατικά των ομοσπονδιών, εγχώριους και διεθνείς κανονισμούς, σε συνδυασμό με τις νομοθεσίες για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Αυτά είναι αυστηρά νομικά θέματα και δικαστικά σώματα πρέπει να αποφασίζουν γι' αυτά. Το Αθλητικό Δικαστήριο για Αθλητικές Διαφορές του ΚΟΑ είναι η ΑΔΕΑ. Εμάς μας απασχολεί το θέμα όπως το θίγεται και αν θα πρέπει να παρέμβουμε, θα παρέμβουμε στα πλαίσια και με τον τρόπο που μας επιτρέπει η Εθνική Νομοθεσία. Σύμφωνα με την πρόεδρο του ΚΟΑ, τέτοια λυπηρά περιστατικά έχουν συμβεί και στο παρελθόν σε διάφορα αθλήματα και έτυχαν χειρισμού σε συνεργασία με τις οικίες ομοσπονδίες. Εναντίον αυτής της τακτικής, τάσσεται ξεκάθαρα η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λίδα Κουρσουμπά. Αν έχω έναν παιδί που είναι. Νιώθω ότι δεν μπορεί να αποδώσει στον το δική μου σωματείο, δεν μπορώ να το κρατώ να μην πάει σε άλλο. Η κυρία Κουρσουμπά κλήθηκε να σχολιάσει και το γεγονός ότι στις πλήστες των περιπτώσεων τα σωματεία αυτά ή οι σχολές που τα πλαισιώνουν πληρώνονται από τους γονείς για την προπόνηση ή εκπαίδευση των παιδιών. Οι γονείς πληρώνουν, αλλά και να ήταν δωρεάν, πάλι δεν μπορεί να λειτουργήσει με τρόπο που παραβιάζει δικαιώματα. Αλλά κατά μείζον αλόγων, και πολλά σωστά λέτε, εφόσον πληρώνουν οι γονείς, δεν μπορεί να επικαλεστεί οτιδήποτε. Η στρέβλωση οφείλεται στο ότι δεν υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για τα παιδιά αθλητές σε αρκετές ομοσπονδίες σωματεία και αυτό σύμφωνα με την κυρία Κουρσουμπά είναι από μόνο του παραβίαση. Με την προσέγγιση της κυρίας Κουρσουμπά συμφωνεί απόλυτα και η Επίτροπος Διοικήσεως Ελίζα Σαβίδου.